ξεκινήσουμε λίγο, Σπύρο, διότι είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και βλέπω ακόμα στέλνουν οι τηλεθεατές, μας ρωτούν ακόμα και για την προσωπική διαφορά. Είναι αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, κύριε Μητρόπουλε, και εδώ μαζί και με το Σπύρο πάρα πολλές φορές, ότι από το τέλος στο τέλος του έτους, τέλος 2022, με την προσωπική διαφορά κάποιοι θα πάρουν μάλλον αυξήσεις, αλλά σε κάποιους θα είναι λογιστική αύξηση, διότι απλά θα μειωθεί η προσωπική τους διαφορά. Να δούμε, θα καταργηθεί, όπως λένε κάποιες πληροφορίες, ή όχι τελικά. Είναι ένα ερώτημα αυτό, κύριε Μητρόπουλε. Έχουμε εξηγήσει και ο κύριος Φρεμεντίτης το είχε αναδείξει πολλές φορές μαζί σας, ότι στο ένα μήνα μπροστά η κυβέρνηση μέχρι τη ΔΕΘ πρέπει να ξεκαθαρίσει τις δύο μεγάλες καταβολές για όλους ανεξαιρέτως τους συνταξίχους. Το τι θα κάνει πρώτο με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που είπε ότι το 11μηνο των αναδρομικών για δώρα και επικουρικά το δικαιούνται μεν όλοι, η νομική σκέψη του δικαστηρίου, αλλά θα το πάρουν, πρέπει να το πάρουν, μόνο αυτοί που ήγηραν, που έκαναν αγωγές. Ναι. Έχουμε καλέσει και ως Επιστημονική Ένωση, εν υπέκ την κυβέρνηση, τον κύριο Πρωθυπουργό, να αποφασίσει να δώσει τα αναδρομικά, είναι λίγα άλλωστε για τον καθέναν, σε όλους ανεξαιρέτως, είτε έκαναν είτε δεν έκαναν, στις δικές σας εκπομπές παρεδέχτησαν συγκεκριμένα ερωτηθέντες υπουργοί ότι όντως την περίοδο εκείνη, όταν εξεδικάζεται και δίκασα προσωπικά τη πιλωτική δίκη στην Ολομέλεια, καλούσαν τον κόσμο να μην προσφύγει, διότι το νόημα και η λειτουργικότητα της πιλωτικής δίκης είναι ότι για έναν αποφαίνεται το δικαστήριο, όλοι χάνουν ή ωφελούνται. Ναι, και το ναι. Δεύτερο, κυρία Παμιχαήλ και κύριε Τσεκούρα, το δεύτερο είναι οι αυξήσεις. Οι αυξήσεις της συντάξης. Μετά από 12 χρόνια απαγόρευση αυξήσεων των συντάξεων, 12 χρόνια, δεν υπήρχε καμία αύξηση, μόνο περικοπές, νόμος και της σημερινής κυβέρνησης και της προηγούμενης, αλλά του νόμου Βρούτσι, λέει ότι από 1η-1η-23 όλες ανεξαιρέτως οι συντάξεις, γύρατος, αναπηρίας, κυρίας, μικρές, μεγάλες, μέσες κλπ. Θα πρέπει να πάρουν αύξηση ίση τουλάχιστον με τον πληθωρισμό του 22. Άρα λοιπόν ένα 6-8% όλοι ανεξαιρέτως πρέπει να πάρουν. Τώρα είναι αυτό που θέσατε, κύριε Τσεκούρα. Ναι, και να πάμε στα ερωτήματά μας, κύριε Μητρόπουλε, γιατί είναι πάρα πολλά. Η αδικία όπου και εδώ στην πατρίδα μου που είμαι, δεν με ρωτάνε για τις παρακολουθήσεις που είναι μεγάλο θέμα δημοκρατίας. Ρωτάνε τι θα κάνουμε αυτά τα δύο θέματα που εξηγούμε και άλλα. Ναι. Άρα λοιπόν η προσωπική διαφορά με τις αυξήσεις σύμφωνα με το νόμο του 16, νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου, τι λέει? Ότι ο 1,5 εκατομμύριο θα πάρει τις αυξήσεις και 1 εκατομμύριο δεν θα πάρει, επειδή έχουν φορτωθεί οι άνθρωποι αυτοί τη λεγόμενη προσωπική διαφορά. Ένα κουτάκι που τους λέει οφείλεται στον ΕΦΚΑ χρήματα και δεν σας οφείλει. Άρα αυτοί οι άνθρωποι θα δούνε την αύξηση και δεν θα την εισπράξουν. Θα είναι λογιστική αυτή η αύξηση. Είναι ο τηλεθεατής και καλούμε την κυβέρνηση και εγώ ως επικεφαλής Επιστημονικής Ένωσης είπε ότι την ημέρα που θα ανακοινώσει και θα είναι 10 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη θα πει ότι αυτομάτως καταργώ και την προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου. Πάμε λοιπόν στα ερωτήματά μας, γιατί είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, Σπύρο, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ναι, να ξεκινήσουμε από το πρώτο βασικό ερώτημα που έχουμε σταχυολογήσει. Ήμουν ασφαλισμένος στο Ταμείο Εμπόρων, έχω οφειλές 30.000 ευρώ. Το 2017 μου έγινε βεβαίως οφειλών. Συμπεριλαμβάνομαι στη ρύθμιση Χατζηδάκη, αναφέρεται ο φίλος τηλεθεατής, στα περί του μήνυ νομοσχεδίου, ασφαλιστικού νομοσχεδίου που θα έρθει το Σεπτέμβριο. Και εκεί θα πρέπει να γίνει μια αναφορά, θα γίνει μια αναφορά για τα χρέη προ-δεκαετίας. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό το στοιχείο, κύριε καθηγητά. Εδώ ποια είναι η απάντηση, όπως μας ρωτάει ο τηλεθεατής? Εδώ μια αντίφαση που βγαίνει και μας στενοχωρεί ο κύριος Υπουργός Εργασίας και καλούμε τον κύριο Πρωθυπουργό να μην ακολουθήσει αυτό το οποίο λέει ο κύριος Υπουργός του και κάποια δυστυχώς δημοσιεύματα. Εάν ο κύριος εδώ, ο έμπορος, είχε οφειλές πρώτου 2010, το 97, το 95, αλλά του είχε βεβαιωθεί, λέει, το 17,
επανερχόμαστε στην 20ετία έμεσα που έχει κριθεί αντισυνταγματική από το Συμβούλιο Επικρατείας. Άρα τι λέει η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας? Όποια οφειλή αναφέρεται στα έτη 10 και πίσω, δεν υπάρχει για τον ΕΦΚΑ, δεν οφείλεται από τον οφειλέτη. Ο κύριος Υπουργός τι λέει, κύριε Παπαμιχαήλ και κύριε Τσεκούρα, που αποκλείουν έτσι το 80% των οφειλετών? Λέει, ας είναι πρώτου 10 οι οφειλές σας, αν το ΚΕΑΟ σας τις βεβαίωσε πριν 3, 4, 5 χρόνια, η δεκαετία πάει από τότε που βεβαιώθηκε πίσω. Άρα εμέσως από το παράθυρο πάμε πάλι στην 20ετία που κρίθηκε αντισυνταγματική. Μάλιστα. Καλούμε την κυβέρνηση και τον κύριο Πρωθυπουργό να εφαρμόσουν σωστά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που είπε, όποια οφειλή είναι πρώτου 10, δεν οφείλεται, δεν εισπράτεται και δεν υπάρχουν μέσα αναγκαστικά. Πάμε και στο δεύτερο ερώτημα, να το δούμε. Εργάζομαι σε τουριστική επιχείρηση της Κέρκυρας. Μας ζητήθηκε να εργαζόμαστε 2 ώρες παραπάνω όλο τον Αύγουστο και αντί αμοιβής να εργαστούμε 2 ώρες λιγότερες το Σεπτέμβρη. Τι μπορούμε να κάνουμε, ρωτάει η κυρία τηλεθεάτρια. Το αναδείξατε με ευαισθησία και πληρότητα προχθές στη συζήτηση που κάνατε και ο κύριος Φρεμεντίτης με τον κύριο Χότζογκλου, το πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Μου το έθεσαν χθες και εργαζόμενες εδώ σε ξενοδοχεία της Ολυμπίας. Αρχίζει και εφαρμόζει η κυβέρνηση τον νόμο Χατζηδάκη που λέει, για ένα μήνα θα δουλεύεις 2 ώρες παραπάνω, δεν θα τις αμείβεσαι ως υπερορία, τον άλλο μήνα θα αμείβεσαι 2 ώρες παρακάτω, λιγότερο, και θα αμείβεσαι κανονικά. Και θα λειτουργεί ο λεγόμενος θεσμός της διευθέτησης. Δηλαδή, οι παραπανήσεις ώρες με τις λιγότερες θα πηγαίνουν στη διευθέτηση και θα λένε το ωράριό σου είναι 40, υπερτήμερο και 40 ώρο. Άρα, ο εργοδότης εδώ απαλλάσσεται της υποχρέωσης να πληρώνει προς αύξηση υπερορίας. Να θυμίσω, κύριε καθηγητά, να θυμίσω ότι παλαιότερα, δηλαδή, αυτό επιδίωκαν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και όσοι δουλεύουν στον τουρισμό να κάνουν υπερορίες, να είχαν περισσότερα εισοδήματα μέσα στην τουριστική σεζόν και να την περνάγανε και λίγο καλύτερα στο χειμώνα. Τώρα τι λέει, ότι θα δουλέψει παραπάνω, θα σου μειώσω όταν θα πέσει η τουριστική κίνηση, γιατί εγώ θα είμαι ανοιχτό σαν τουριστική επιχείρηση το ωράριο εργασίας και έτσι θα τα βρούμε μεταξύ μας και θα πάρεις ό,τι ακριβώς έχουμε συμφωνήσει. Το βασικό μισθό σου συνήθως δηλαδή γύρω εκεί. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Και είναι λάθος που η κυβέρνηση, κυρία Παπαμιχαήλη, κύριε Τσεκούρα, εξήρεσαν τον επισητισμό, τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία από την πιλωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας που έχει να κάνει με τις παραβιάσεις. Ναι, μπορεί να γίνει σε μεταγενέστερη φάση όμως από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Το είπε από Οκτώβριο. Ναι. Από Οκτώβριο. Οκτώβριο θα είναι κλειστά όλα. Από Οκτώβριο είπε. Αλλά επειδή όσοι γνωρίζουμε και έρχονται πολλά μηνύματα και σε εμάς στην ΕΝΙΠΕΚ, διότι το 40% των παραβιάσεων του ωραρίου αναφέρεται στις επιχειρήσεις. Όχι ότι παρανομούν όλοι, αλλά εδώ υπάρχουν οι περισσότερες καταχρήσεις επί του ωραρίου. Ναι. Ας το κοιτάξει η κυβέρνηση. Έπρεπε πιλωτικά μαζί με τις τράπεζες και τα μεγάλα σούπερ μάρκετ να εντάξει και τις μεγάλες μονάδες αυτού του χώρου που λέμε, κυρία Παπαμιχαήλ και κύριε Τσεκούρα. Ναι, είναι το μεγάλο ερώτημα και έτσι από την πρώτη στιγμή το έχουμε θέσει. Πάμε λίγο στο επόμενο ερώτημα όμως, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντήσουμε. Είμαι συνταξιούχος και δεν έχω ασκήσει αγωγή ως 31 εβδόμου του 20. Θα πάρουμε αναδρομικά, ρωτά του τηλεθεατής, κύριε Μητρόπουλε. Πρέπει να πάρουν, διότι η πιλωτική δίκη σημαίνει, και είπα αυτή είναι η λειτουργικότητά της, ότι για λίγους δικάζει το δικαστήριο, η Ολομέλεια του Συμβουλίου Κρατίας, σε όλους έχει επιρροή το αποτέλεσμα, είτε αρνητικό είτε θετικό. Ο κύριος Πρωθυπουργός άφησε ένα παράθυρο και έδωσε τόνο αισιοδοξίας πριν 2 μήνες σε συναδέλφους σας, που είπε ότι αναζητούμε δημοσιονομικό χώρο. Εμείς θέλουμε να εφαρμοστεί για όλους το 11μηνο των δώρων και των επικουρικών, να μην στενοχωρηθούν οι συνταξιούχοι. 12 χρόνια μάτωσαν, 12 χρόνια περικοπές. Ας πάρουν αυτά τα λίγα τώρα που επεδίκασε το δικαστήριο.
Μάλιστα, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Μια ερώτηση η οποία έχει έρθει από πάρα πολλού τηλεθεατέ, συνταξιούχου που εισέπραξαν αναδρομικά. Μου λέει ο φίλο συγκεκριμένο, εισέπραξα για το 15, το 16 και το 19 αναδρομικά. Αν υποχρεούμε να υποβάλω τροποποιητικέ δηλώσει και ω πότε πρέπει να υποβάλω αυτέ τι τροποποιητικέ δηλώσει, κύριε καθηγητά. Κάθε ποσό που εισεπράχθη πρέπει με τροποποιητική δήλωση να δηλωθεί στο έτος στο οποίο αναφέρεται. Και επειδή τα αναδρομικά που δόθηκαν, κύριε Πρεμεντίδη, το γνωρίζετε, μετά το 2015 διασπείρονται σε περισσότερα του ενός έτους, θα πρέπει οι συνταξιούχοι μόνοι τους ή με τη βοήθεια τη συνδρομή των λογιστών τους, των ποροτεχνών τους, να κοιτάξουν ποιο ποσό αναδρομικών αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο έτος. Τώρα θα μου πείτε γιατί να πληρώσουν οι συνταξιούχοι με 20% μέχρι 40% για τα λίγα που εισέπραξαν. Συν το 6% υπέρεοπη είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε θέσει. Το θέτω και στην εξαιρετική σας εκπομπή. Είπαμε ότι πρέπει να τους δοθούν κάποια χρήματα. Ας μην τους παίρνουν τα μισά πίσω με τις τροποποιητικές και τη φορολόγηση. Να πούμε όμως το εξής. Επειδή αυτό που ρώτησε ο κύριος Φρεμεντίτης ήταν πρωτοσέλιδο σε δύο μεγάλες εφημερίδες την Παρασκευή, πρέπει μέχρι 31 Δωδεκάτου τρέχοντος όλοι να δηλώσουν τα αναδρομικά, λέει η εγκύκλειος και ο νόμος, που εισέπραξαν από το 2015 έως το 2020, ο φόρος πληρώνεται εφάπαξ 31 Ιανουαρίου του 2023, άλλος ξεδώσεις με το νόμο του μήνυ αφασπαλιστικού που θα φέρει σε λίγο η κυβέρνηση. Είναι σημαντικό θέμα, αφορά 1,5 εκατομμύριο κόσμου, υπάρχουν και πρόστιμα. Για να το δούμε, κύριε Μητρόπουλε, να το δούμε πώς θα κυλήσει. Για να πάμε και στο επόμενο ερώτημα. Είμαι εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα. Εκτάκτος μας κάλεσαν για εργασία ανήμερα του 15 Αυγούστου. Υποχρεούμε να εργαστώ και πώς αμείβομαι? Σημαντικό ερώτημα. Πώς αμείβεται η μέρα της Παναγιάς? Είναι μεγάλο θέμα, αφορά όλο τον ιδιωτικό τομέα, διότι είναι υποχρεωτική αργία. Εάν οι επιχειρήσεις δεν δουλεύουν, το μεροκάματο εισπράτεται και ο μισθός εισπράτεται με προσάυξηση 75% αν δουλέψουν. Άλλως, εισπράτεται ο μισθός και το μεροκάματο για αυτούς που δεν θα δουλέψουν, αφού οι επιχειρήσεις τους δεν δουλεύουν. Σε όσους δουλέψουν λοιπόν, όπως αμείβεται η δουλειά Κυριακή και υποχρεωτική αργία, το μεροκάματο συν την προσάυξηση 75%. Τουλάχιστον αυτοί που δουλέψουν να πάρουν τα χρήματά τους. Αυτό είναι, αυτό είναι το στόχο. Μάλιστα. Έχουν έρθει πάρα πολλά ερωτήματα. Ένα ερώτημα το κράτησα από χθες, βέβαια δεν το έβαλα εδώ γιατί έπρεπε να επιλέξω ερωτήματα και να βάλω. Μου λέει φίλος τηλεθεατής ότι στο αεροδρόμιο Μακεδονία απειλούνται όσοι ζητήσουν τριετίες με δυσμενής μετάθεση. Να το δούμε αυτό. Ό,τι διαβάζω, ό,τι διαβάζω στο μήνυμά του. Είναι... Κύριε Τσεκούρα, κύριε Παπαμιχαήλ, είναι το σημαντικότερο θέμα που απασχολεί όλο το ιδιωτικό τομέα. Γιατί και η προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή εφαρμόζει το νόμο του 12 που λέει το εξής. Ο νόμος λέει ότι μέχρι να πέσει η ανεργία κάτω από το 10% για την προϋπηρεσία από το 2012 και δότε και μέχρι να πέσει κάτω από το 10 η ανεργία, δεν καταβάλλονται τριετίες και επιδόματα οικογενειακά και άλλης φύσης. Στα οικογενειακά έχει βρει ένα μόντους βιβέντι για ΓΕΣΕ με το ΣΕΒ και τους εργοδότες. Αλλά οι τριετίες που για μας είναι ο μηχανισμός αύξησης του μισθού του ιδιωτικού τομέα με την πάροδο των ετών και των τριετιών έχουν παγώσει και έτσι υπάρχει μεγάλο διαδικασία φτωχοποίησης των εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα. Ας το δει η κυβέρνηση, για 12η χρονιά ισχύει το πάγωμα των τριετιών, ο κόσμος έχει ανάγκη τις τριετίες, διότι για γιατί δεκαετίες... από εκεί φαίνεται η αύξηση στην ουσία, η νόμιμη αύξηση, δηλαδή αν θα πάρεις κάτι παραπάνω από αυτή την διάταξη φαίνεται, από τις τριετίες. Οι συνέπειες της συντάξης, όλα αυτά. Άρα λοιπόν να το δει η κυβέρνηση. Όταν μας δώσανε αυτά τα γιατροσόφια οι δουνουτούδες, τότε οι μνημονιακοί, οι δανειστές, νομίζανε ότι θα πέσει η ανεργία κάτω από το 10% σε 2-3 χρόνια. Παρήλθαν 12.
Είναι καιρός ο σκληρός αυτός νόμος να σταματήσει και εγώ αναμένω ο κύριος Πρωθυπουργός και επ' αυτού του θέματος τη ΔΕΘ να πάρει θέση, να πει καταβάλλονται επ' εξής, τουλάχιστον επ' εξής, εμείς λέμε και αναδρομικά, οι τριετίες στον ιδιωτικό τομέα για όλη την προϋπαίδευση. Ήταν μνημονιακός νόμος, θυμίζουμε αυτός. Κλείνοντας, κύριε Μητρόπουλε, θέλω να αναφέρω το εξής, γιατί μας ενημέρωσαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για ένα περιστατικό, Σπύρο, από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, λοιπόν, τι έκανε. Πιάστηκε στην τσιμπίδα της ΑΔΕ. Πουλούσε παπούτσια και για τα έτη 2016, 17 και 18, για τρία χρόνια, δεν έκοψε ούτε μία απόδειξη. Τι ποσό? 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Ήτανε σχεδόν 540.000 ευρώ ΦΠΑ που τον έβαλε στην τσέπη η επιχείρηση αυτή και δεν έκοψε ούτε μια απόδειξη για να πουλήσει παπούτσια. 2,8 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Μητρόπουλε, φανταστείτε. Τι υπάρχει φοροδιαφύση και γίνει. Και επίσης τους ψάχνουν να δουν και 19-20-21 που είχαμε την πανδημία και τα ηλεκτρονικά καταστήματα πουλούσανε. Έκανε πολύ μεγάλες πωλήσεις. Γιατί γελάω. Μία φορά παρήγγειλα παπούτσια από ηλεκτρονικό κατάστημα γνωστής εταιρείας. Και τι μου φέρανε? Τι? Μου φέρανε δύο ίδια παπούτσια. Δύο δεξιά ή δύο αριστερά. Ναι. Έχει συμβεί με κάποια δεν έχει συμβεί και σε εμάς. Στον περίγυρο μας. Πόδια μου είναι στραβά. αλλά μεγάλο θέμα είναι αυτό το οποίο σας έδειξε ο κύριος Φρεμετίτης και το έχετε κι εσείς αναδείξει. Που με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών, κυρίως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και το κοινωνικό τιμολόγιο που το παίρνουν οι φτωχότεροι των συνανθρώπων μας, ήδη το έχουν χάσει επειδή η κυβέρνηση, παρά το ότι έχει συστήσει την Επιτροπή. Κυρία Παπαμιχαήλ, υπάρχει Επιτροπή, η κυρία Τσεκούρα, ναι, δεν έχει βγάλει το πόρισμα να αναπροσαρμόσει. Είναι ένα θέμα αυτό, κύριε Μητρόπουλε, και το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές. Μακάρι να γίνει κάτι για αυτό το θέμα. Μακάρι να γίνει κάτι με αυτό το θέμα. Πρέπει να γίνουν άμεσα. Λοιπόν, άμεσα. Κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές διακοπές σας εύχομαι. Να είστε καλά. Είμαι στην πατρίδα μου, στην Ηλία, και βεβαίως απολαμβάνω τους φίλους μου, βεβαίως και τους συγγενείς εδώ. Να είστε καλά, κύριε Μητρόπουλε. Εύχομαι και σε εσάς κάτι καλό. Καλή Παναγία, κύριε Μητρόπουλε.